Κύριε Βρακίδη, πρεμιέρα χτες για αρκετά καταστήματα και εδώ στο νησί μας. Θα θέλαμε καταρχήν να μας πείτε πώς θα λειτουργήσει τελικά η αγορά με τα νέα μέτρα, αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Κοιτάξτε, πράγματι χθες άνοιξαν κάποια καταστήματα, πολύ λίγα σε αριθμό. Αυτό γίνεται μάλλον από τους ειδικούς για να δουν πώς θα πάει η κατάσταση, ώστε σταδιακά να μπορέσει να έρθει σε μια κανονικότητα η αγορά και να ανοίξουν όλα τα καταστήματα. Και εδώ στο νησί μας άνοιξαν τα μαγαζιά, τα οποία, αυτά τα λίγα τα οποία επιτρέπουν να ανοίξουν. Με τα μέτρα που έχουν επιβληθεί, δηλαδή τα μέτρα αυτά που είναι κυρίως για κάποιους, για το προσωπικό υποχρεωτική, σε κάποια καταστήματα υποχρεωτική μάσχα, ισχυρή σύσταση στους πελάτες, δηλαδή δεν υπάρχει πρόστιμο, αλλά συστήνεται να φοράνε μάσχα, και αναλόγως τα άτομα μέσα στα καταστήματα να είναι αναλόγως με τα τετραγωνικά. Κύριε Βρακίδη, δηλαδή, οι υποχρεώσεις των εμπόρων στα καταστήματά τους ποιες είναι, δηλαδή τα καταστήματα λιανικού εμπορίου τι πρέπει να παρέχουν στους πελάτες? Καταρχάς, να πούμε, υπάρχουν κάποιες διαφορές αναλόγως στα καταστήματα. Το γενικά μέτρα είναι τα άτομα τα οποία θα βρίσκονται μέσα στα καταστήματα. Είναι 4-20 μέτρα, εκεί συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό, σε 20 τετραγωνικά. Από εκεί και πέρα ένα 10 τετραγωνικά ένα άτομο, μέχρι τα 100, και από τα 100 ένα άτομο ένα 15 τετραγωνικά μέτρα. Άρα θα υπάρχει ένας περιορισμός των πελατών και των ατόμων που βρίσκονται μέσα στο κατάστημα, και έπειτα όπου επιβάλλεται μάσκα για το προσωπικό, όπως είναι στα σούπερ μάρκετ, αυτά που στους εργαζόμενους. Είναι υποχρεωμένοι όμως οι έμποροι να φορούν μάσκες? Κοιτάξτε, αυτοί που είναι με τρόφιμα και με αυτά είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό. Όπως και στα, όπως και στα κομμωτήρια και στα κομμωτήρια. Στους πελάτες δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά στην ισχυρή σύσταση, δηλαδή πρέπει να φοράνε. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πρόστιμο, απλώς αυτή είναι η διαφορά. Καλό είναι να φοράνε, να φοράμε όλοι μάσκες. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Γιατί όσο καλύτερα πηγαίνουν τα, αποδίδουν τα μέτρα, τόσο πιο πολύ θα ελευθερώνεται και η αγορά, θα έρχεται και σε μια κανονικότητα και η δική μας ζωή. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μέλλον του εμπορίου σήμερα? Το μέλλον του εμπόριου είναι δύσκολο. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε μια κρίση το εμπόριο. Το εμπόριο σε πάντοτε είναι το πρώτο που πλήττεται. Βέβαια, όπως ξέρουμε, πάντοτε επιβιώνει. Μάλιστα. Ο μεγαλύτερος εχθρός, θα το θέσουμε εισαγωγικά, του λιανικού εμπορίου είναι τελικά οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου, κύριε Βρακίδη? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το μέλλον, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Η κατάσταση πηγαίνει, έχουμε και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εκεί που πρέπει να κάνουμε τα μικρά καταστήματα και τα, και ειδικά σε πόλεις μικρές, σε επαρχιακές πόλεις, είναι να πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς στο μέλλον και εμείς, στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα είναι κάτι το οποίο θα είναι συμπληρωματικό. Βέβαια, τα φυσικά καταστήματα ποτέ δεν θα εκλείψουν τα προτερήματα που έχουν, είναι δύσκολο να αντικατασταθούν από την ψυχρή οθόνη και το ψυχρό πληκτρολόγιο, αλλά το ηλεκτρονικό εμπόριο ήδη είχε μπει στη ζωή μας και θα συνεχίσει. Ποιους θεωρείτε έτσι σημαντικούς παράγοντες ώστε να στηριχθεί η αγορά? Ποιοι είναι οι τρόποι που και εσείς ως σύλλογος, αλλά και με τους άλλους σύλλογους που συνομιλείτε σε τηλεδιασκέψεις και με άλλους σύλλογους της Ελλάδος? Ναι, να σας πω. Καταρχάς να ξεκινήσουμε ότι από τους τόπους καταναλωτές πρέπει να στηρίξουν τις επιχειρήσεις, πρέπει να στηρίξουν τον τόπο τους. Άρα ξεκινάμε από εκεί, ότι πρέπει να προτιμούν την τοπική αγορά. Νομίζω ότι η ΚΟΣ έχει μια καλή αγορά που μπορεί να βρει σχεδόν οτιδήποτε και σε προσιτές τιμές. Από εκεί και πέρα αυτό είναι το βασικότερο. Τώρα εμάς εδώ μας επηρεάζει πάρα πολύ βέβαια και ο τουρισμός. Άμεσα και έμεσα. Αυτό που νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, το οποίο είναι και ένα ερωτηματικό, το τι θα γίνει αυτή τη σεζόν,
Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πάρα πολλά καταστήματα εποχιακά, τουριστικά, αυτά που περιμένουν 4-5 μήνες το καλοκαίρι για να δουλέψουν για όλο τον χρόνο. Εκεί το πρόβλημα είναι, τα προβλήματα είναι εντονότερα. Εκεί θα χρειαστούμε. Με αυτά τα καταστήματα τι γίνεται, κύριε Βρακίδη? Κοιτάξτε, να σας πω ότι πολλοί προβληματίζονται. Δεν ξέρουν αν η ζημιά, η οποία σίγουρα θα υπάρχει ζημιά, θα είναι μεγαλύτερη αν ανοίξουν ή αν δεν ανοίξουν καθόλου. Είναι ένας προβληματισμός. Κανένας δεν ξέρει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν εξαρτάται και από εμάς, ούτε και όταν λέω από εμάς, ούτε εμάς εδώ τοπικά, ούτε από το ελληνικό κράτος. Καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε από τη διάθεση και την ψυχολογία των πελατών, των τουριστών να ταξιδέψουν. Δεύτερον, να υπάρχουν αεροπλάνα για να ταξιδέψουν. Και τρίτον, να κινηθεί όλο το με ασφάλεια το κύκλωμα το τουριστικό. Βέβαια, να πούμε ότι εμείς στην Ελλάδα και εδώ στην ΚΟ, ότι με τη στάση την οποία κράτησαν οι πολίτες, και είναι ένας σημαντικός λόγος για να προτιμηθεί για τις διακοπές τους. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και άλλοι παράγοντες που είπαμε προηγουμένως, τα οποία δημιουργούν ερωτηματικά τη μέλη γενέστα. Κύριε Βρακίδη, από την επικοινωνία που έχετε έτσι, αυτό το διάστημα με συναδέλφους σας εμπόρους, υπάρχει έτσι ανησυχία? Βεβαίως ανησυχία υπάρχει. Μεγάλη ανησυχία. Μην ξεχνάμε ότι βέβαια ερχόμαστε και εμείς εδώ στην ΚΟ από πέρα από την γενική κρίση, είχαμε το πρόβλημα το μεταναστευτικό, είχαμε το σεισμό. Ήρθαν όλα μαζί. Ακόμα ανοιχτές πληγές. Ναι, έχουμε ανοιχτές πληγές. Έτσι ακριβώς. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι με εμείς, που είναι σημαντικό το τουριστικό κομμάτι, γι' αυτό επιμένω εκεί, ότι με το μεταναστευτικό είχαμε μια πτώση περίπου 10-15% στο τουριστικό, στους τουρίστες, στις αφίξεις. Και πολλά καταστήματα έγραψαν ζημίες. Φανταστείτε τι θα γίνει τώρα όταν μιλάμε για 50-60% μείωση. Και για μεγαλύτερα ποσοστά μιλούν. Και μεγαλύτερα ποσοστά. Και καθώς και μπορεί να μην υπάρξει. Και τουριστική περίοδος. Ναι, ναι. Ωραία. Κύριε Βρακίδη, σε αναμονή λοιπόν και τις εξελίξεις, γιατί όπως πολύ σωστά το θέσατε και εσείς, άμεσα ή έμεσα όλοι εξαρτιόμαστε από τον τουρισμό και νομίζω ότι εκεί στεκόμαστε και όλοι περιμένουμε με αγωνία να δούμε τελικά τι θα γίνει, αν θα πραγματοποιηθούν ταξίδια και αν θα υπάρξει σεζόν. Έτσι ακριβώς.